Καλησπέρα, συνάδελφοι. Η ώρα είναι 8 και 4, 8 και 20 περίπου. Περιοχή Κρήτη Τρικάλων. Σήμερα θα μιλήσω λαϊκά, χωριάτικα και αγανακτισμένα. 7 παρα 20 μέχρι 8 και 7 και 20, 7 και 4 περίπου, είχαμε 3 φορές χαλάζι. Κατέβηκε ο Θεός κάτω. Το χωράφι που βλέπετε πίσω μου είναι σπαρμένο καλαμπόκι εδώ και 5 μέρες. 220-215 για την ακρίβεια μέτρα σανίδα. Τα 190 μέτρα είχαν νερό μέσα. Αυτό εδώ πίσω που βλέπετε είναι 185 μέτρα σανίδα. Το ίδιο και αυτό, 175 μέτρα μέσα νερό. Για ποιο λόγο να ασχοληθώ με τη γεωργία, μπορείτε να μου πείτε. Το αεροπλανάκι του ΕΛΓΑ σηκώθηκε στις 8 η ώρα, εφόσον είχε σταματήσει όλο το φαινόμενο εδώ πέρα. Και το καλοκαίρι, μόλις βλέπει κανένα συννεφάκι και λέμε το νερό νεράκι, παρακαλάμε να βρέξει για να γλιτώσουμε καμιά ΔΕΗ, το σηκώνει μισή ώρα και μία ώρα πιο μπροστά και βομβαρδίζει ασταμάτητα. Και λέμε το νερό νεράκι στην περιοχή μας. Για ποιο λόγο εγώ τώρα να πάω να πληρώσω ΕΛΓΑ, πείτε μου. 7 ευρώ το στρέμμα θα μου ζητήσει τώρα για το καλαμπόκι. Ποιος ο λόγος? Και να μου στείλει στο ΚΕΠ να πάρω το γνήσιο της υπογραφής, να φανεί ότι είμαι και εγώ ο ίδιος ο παραγωγός. Ποιος θα μου επισημαίνει εμένα τη ζημιά που θέλω πάνω από 150 ευρώ το στρέμμα για να ξανασπείρω? Ξησηκωθείτε, συνάδελφοι. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα με το ΕΛΓΑ. Όποτε του νοιάζει και όποτε δεν του νοιάζει. Ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.